Σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο, πέρυσι, και η Δευτέρα και η Τετάρτη και η Πέμπτη και η Έκτη ήταν 3 τμήματα, προφανώς μέχρι 17 παιδιά. Και φέτος 270 παιδιά σύνολο στο σχολείο, είμαστε μείον 6 δασκάλοι. Η παράλληλη στήριξη δεν επαρκεί για τα παιδιά που χρειάζονται ανάγκη. Μπορεί ένας δάσκαλος δηλαδή να είναι μέσα σαν 25 τμήμα με 2 και 3 παιδιά που είναι με διάγνωση. Και αυτό που είπε και ο κύριος Λάμπας, είμαστε σε ένα σχολείο που έχει ολοήμερο με 2 δασκάλους. Πώς γίνεται να ανταπεξέλθουν 2 δάσκαλοι με τόσα παιδιά? Είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Ο κύριος Κάμπος, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στη ΓΑΜΑ Αθήνας, μας είπε ότι είναι εξορθολογισμός. Εμείς ακούσαμε χθες και τις δηλώσεις του Υπουργείου, της Υφυπουργού. Πάλι για εξορθολογισμό μιλήσανε. Αλλά αν αυτό είναι εξορθολογισμός, καταλαβαίνετε ότι... Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν σας έχουν πει... Είναι παραλογισμός αυτό. Ακριβώς. 2 δάσκαλοι θα παραμείνουν για όλη τη χρονιά ή μήπως υπάρχουν κενά τα οποία θα συμπληρωθούν σε 2 εβδομάδες? Γιατί υποτίθεται ότι πήρανε κόσμο. Βέβαια. Κοιτάξτε, εδώ δεν έχει έρθει κανένας δάσκαλος και δεν υπάρχει καμία δέσμευση, καμία ανακοίνωση ότι θα καλυφθούν τα κενά. Δηλαδή καμία. Όλη η χρονιά από θα πάει 120 παιδιά με 2 δασκάλους. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται αυτό. Αυτό φαίνεται και με βάση τη χρηματοδότηση που έχει το σχολείο θα υπάρχουν και άλλα μεγάλα προβλήματα που θα αφορούν ακόμα και στα βασικά υλικά για να μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή... Ακόμα και στα καθαριστικά. Παρακαλάμε κάθε φορά να δούμε αν βγαίνουν τα χρήματα που δίνει ο Δήμος για να αγοράσουμε το χαρτί, για να αγοράσουμε τα καθαριστικά, για να αγοράσουμε ή να επισκευάσουμε το φωτοτυπικό. Απαράδεκτα εσείς πράγματα. Συγχωνεύσεις έχετε? Βλέπουμε... Συγχωνεύσεις έχετε εσείς? Εμάς συγχωνεύτηκαν και η Δευτέρα και η Τετάρτη και η Πέμπτη και η Έκτη. Και πόσα παιδιά είναι σε ένα τμήμα? 25 παιδιά σε κάθε. Με πόσα παιδιά ήταν είστε? 3 τμήματα πέρυσι, ναι, και τώρα είναι 2 τμήματα σε αυτές τις τάξεις. Και πόσα, παιδιά έχει το κάθε τμήμα? Άλλο τμήμα είναι 25, άλλο 26. Πολλά παιδιά αρέσει. Ναι, αλλά και ακόμα γίνονται... κάνουν προσπάθειες. Κάνουν προσπάθειες και νομίζω ότι είναι και σε ένα βαθμό και ανήθικες. Αν το πλαφόν λέει 20-25 παιδιά και είναι για μεταγραφή, 20-25, για να πιάσουν το στόχο των 25 παιδιών. Και μάλιστα χθες είδαμε ένα εγγραφό που έχει διαρρεύσει από το Υπουργείο που ζητάει από τους διευθυντές να καταγράψουν τα αποτελέσματα. Παιδάκι που έρχεται από τη Ρόδο από γονείς μετανάστες και κάνει προσπάθεια σοβαρή να μάθει γράμματα, δεν το επιτρέπουν να έρθει φέτος εδώ στο σχολείο μας, γιατί λέει δεν χωράει. Και πού θα και πάει σχολείο. Και τώρα αυτό, ψάχνει σχολείο τώρα. Ξέρετε τι, εάν πετύχει αυτό. Εμείς οι γονείς δεν θα τα αφήσουμε έτσι αυτό το πράγμα. Εάν πετύχει αυτό, κάναμε μια διαμαρτυρία. Συγχώνευση, αντί να έχεις 3 τάξεις με 8 παιδιά. Η μία αίθουσα είναι εντάξει, αλλά άμα έχεις και 3 παιδιά ειδικής αγωγής που πάμε μετά στα 30 με τους καθηγητές και άλλα παιδιά τα οποία έχουμε αισθησιακές δυσκολίες, εκεί ξεχυλώνει το πράγμα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, και τα παιδιά ειδικής αγωγής έχουν ένα δάσκαλο. Γι' αυτό το λέω. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.